πολιτική προστασία, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο φάνηκε και φέτος το καλοκαίρι ότι δεν λειτουργήσε. Είναι αυτό από τις άμεσες προτεραιότητες των νέων δημοτικών αρχών, και θα το βάλω και θα σημειώσω σε αυτό και τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν σε δήμους. Τι έχουμε, τι διαπιστώνουμε, όταν βρέχει πνιγόμαστε, το τελευταίο παράδειγμα τραγικό είναι η Θεσσαλία, όταν παίρνει φωτιά και γόμαστε, όταν έχει χιόνια δεν μπορούμε να ανοίξουμε το σπίτι. Να βγούμε από το σπίτι. Αυτό έχει αιτίες. Δεν έχει να κάνει με το σχέδιο μόνο. Έχει και με τα μέσα. Δηλαδή σήμερα η περιφέρεια της Αττικής στο τομέα της πολιτικής προστασίας δεν έχει προσωπικό μόνιμο δικό της. Δεν έχει μηχανισμούς, δηλαδή μηχανήματα δικά της, και κάθε φορά νοικιάζει μηχανήματα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες συνθήκες. Οι Δήμοι δεν έχουν μηχανήματα. Μέτρα δεν παίρνονται, ας πούμε, για την αντιπυρική προστασία, γιατί στα δασαρχεία, όπως το δασαρχείο το δικό μας, εμείς έχουμε τον Ημιτό, δεν υπάρχει ούτε ένας δασεργάτης ή δασοφύλακας στον Ημιτό. Δηλαδή έχουμε ολόκληρο ορεινό όγκο και δεν υπάρχει προσωπικό για να μπορεί να παρέμβει. Και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις στοχεύσεις που αντιπλημμυρικά έργα γίνονται ελάχιστα με το σταγονόμετρο, και αυτά που προγραμματίζονται αργούν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, εμείς ένα που εξελίσσεται τώρα, ένα αντιπλημμυρικό έργο, γιατί είχαν γίνει παλιότερα σοβαρά αντιπλημμυρικά, εγκρίθηκε μετά, το είχα καταθέσει εγώ να καταλάβετε στην πρώτη μου θητεία, και άρχισε να υλοποιείται τώρα, μετά από 5 χρόνια, που είναι μικρό της τάξης των 500.000. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για την περιφέρεια, που έχουμε καταγγείλει εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση και προεκλογικά, ότι ακόμα και ο καθαρισμός των ρεμάτων, είτε στη Ραφίνα είτε στη Μάνδρα που είχε πνιγεί, κολλησιεργεί από το 2021 η εργολαβία. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για πολιτική προστασία, κυρίως πρέπει να δούμε τα μέτρα που παίρνονται και η χρηματοδότηση που γίνεται για έργα, και όχι ο μηχανισμός. Γιατί αν δεν υπάρχουν έργα, αυτό με το... Γιατί το λέω, γιατί... Και έχει να κάνει με το σχεδιασμό, να ολοκληρώσω. Έχει να κάνει με το σχεδιασμό, γιατί τα χρήματα που δίνονται είναι πολύ λιγότερα για την πολιτική προστασία συνολικά και για έργα, γιατί δεν είναι αυτά τα οποία, έργα τα οποία πουλάνε. Αυτά τα οποία φαίνονται. Αυτά βιτρίνας που λένε. Βιτρίνας. Είναι έργα υποδομών, και αυτά δεν είναι ζωές, είναι ουσιαστικότερα. Και δεν επιλέξαμε ούτε στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελάχιστα δηλαδή είναι τα χρήματα που πάνε για υποδομή. Άρα, όσο αυτά τα ζητήματα δεν αποτελούν πολιτική προτεραιότητα, τα χρήματα να δοθούν για έργα υποδομής έτσι ώστε να υπάρχει πρόληψη, τόσο κάθε φορά θα ερχόμαστε και θα γίνεται αυτό που είπα και στην αρχή, σε κάθε φαινόμενο, ας πούμε, θα βρέχει και θα πνιγόμαστε, ή όταν παίρνει φωτιά θα κεγόμαστε. Θα υπάρχουν εσείς τέτοια... πιστεύετε ότι η πολιτική προστασία πρέπει να έχει μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό μόνιμα σε κάθε δήμο? Πρέπει να υπάρχει καταρχήν σε κάθε... να υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο. Δεν είναι η πολιτική προστασία, δεν μπορεί να την σχεδιάσει μόνο στο επίπεδο ενός δήμου. Δηλαδή εμείς τώρα, σαν Κεσαριανοί, είμαστε σε ένα ευρύτερο χώρο της Αττικής. Δηλαδή πρέπει να τη δεις συνολικά. Συνολικά. Και τα επιμέρους να δεις που είμαστε. Γιατί η Κεσαριανή με την Αθήνα χωρίζεται με έναν δρόμο. Ή με το Βύρο ένα. Δεν είναι δηλαδή ότι... Πρέπει συνολικά να δεις... Να δεις ένα ενιαίο σχέδιο στο επίπεδο της Αττικής, που να έχει τέτοιες προτεραιότητες όμως. Και να δεις τι ανάγκες υπάρχουν σε κάθε δήμο, πώς δηλαδή θα τις αξιολογήσει, τα μηχανήματα έργου που λέμε πρέπει να τα δεις συνολικά, όχι μόνο να εξυπηρετήσουν ένα δήμο, αλλά και οι δήμοι να έχουν τα ελάχιστα. Δηλαδή, και το φέρω και αυτό το θέμα, το έχω πει και στη συνεδέψη με άλλους δημάρχους το προηγούμενο διάστημα και με νέους δημάρχους, ότι ενδεχομένως να είναι το πρώτο crash test που θα κριθούν οι νέες δημοτικές αρχές να αντιμετωπίσουν. Θυμάστε πολύ καλά ότι οι προηγούμενοι χιονιάδες που αντιμετώπισε και ο δικός σας Δήμος ήταν Φεβρουάριο-Μάρτιο. Δηλαδή τώρα αναλαμβάνεται αρχές του χρόνου και ενδεχομένως η πρώτη διαχείριση κρίσης που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε είναι αυτή. Μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι έντονες βροχοπτώσεις που έχουμε, μπορεί να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και λέω για τα έργα, θα σας πω το παράδειγμα που έχουμε εμείς. Ο Ιριδανός, ένα
περνάει στα όρια της Κεσαριανής με την Πανεπιστημίου πολύ. Όταν έγινε επί του ΑΕΜΗ στο Δήμαρχο Μακρύ έργο αντιπλημμυρικό με σωστές προδιαγραφές, δεν πλημμυρίζει η Κεσαριανή όσο είναι αυτό το έργο. Γιατί τα νερά από τον Ημιτό διοχετεύονται μέσα από εκεί. Έχει επιμέρους προβλήματα. Δεν είναι ότι τα έχουμε λύσει τα προβλήματα της πόλης. Το λέω γιατί υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν. Για όμβρια έδατα, απορροής όμβριων υδάτων και όταν... Όπως επίσης δεν ξέρουμε και αυτό το έργο πόσα χρόνια θα αντέξει. Δεν αντέχουν για πάντα τα αντιπλημμυρικά. Ναι, αυτό έχει μια γενικότερη... Με τι προδιαγραφές γίνονται οι σχεδιασμοί τα έργα. Αν γίνονται, ας πούμε ένα παράδειγμα, γίνονται σχεδιασμούς για φαινόμενα που επαναλαμβάνονται κάθε 5 χρόνια ή κάθε 10 για τα φαινόμενα, οπότε έχουμε μάθει όλοι μας. Έχεις φαινόμενα που τα έχεις συχνότερα, είναι μικρότερη ένταση. Έχεις φαινόμενα που είναι πιο σπάνια, αλλά είναι μεγαλύτερη ένταση. Αν τα έργα δεν γίνονται με προδιαγραφές που να περιλαμβάνουν τα ακραία που λέμε σε παρένθεση φαινόμενα. Τα οποία η αλήθεια είναι γίνονται πολύ συχνά. Ναι, εντάξει, αλλά. Έχουμε συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν. Όχι τόσο στην Αττική, ενώ. Η πολιτική προστασία πρέπει να πάρει, ο σχεδιασμός πρέπει να πάρει υπόψη τέτοια έγγραφα. Και είχε δημοσιεύσει ο Ριζοσπάστης μελέτη για τη Θεσσαλία. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Που είχε δημοσιεύσει μελέτη που είχε γίνει για τη Θεσσαλία και η οποία δεν επιλέχτηκε για να γίνουν αυτά τα έργα. Γίνανε μικρότερες. Άλλη μελέτη, άλλα έργα. Άλλα έργα τα οποία είχαν αυτά τα αποτελέσματα. Ή άλλα δεν έγιναν ενδεχομένως. Βεβαίως. Είχαν αυτά τα αποτελέσματα και είναι τραγικά γιατί εγώ επισκέφθηκα με μια αντιπροσωπεία τη Θεσσαλία, μεταφέροντας τις αλληλεγγύη που είχαμε μαζέψει και πραγματικά ήταν είδα από μετά δύο με τα μάτια. Και δυστυχώς η εικόνα σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας. Και βεβαίως δεν έχει αποκατασταθεί, ούτε έχει προγραμματιστεί τίποτα διαφορετικό. Δύσκολη. Θα πάω λίγο στις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες τελείωσαν πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Θέλω το δικό σας σχόλιο, τη δική σας ανάγνωση για το αποτέλεσμα τόσο στον πρώτο γύρο όσο και στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και επειδή προέρχεστε και από τη λαϊκή συσπήρωση, θα ήθελα και ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί είδαμε ότι γενικά σε όλη τη χώρα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, υπήρχε μια πολύ καλή παρουσία του Κομμουνιστικού Κομμάτου Ελλάδος και της λαϊκής συσπήρωσης. Νομίζω αυτό, ξεκινάω από το γενικό σχόλιο, ότι συνολικά το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα που είχε λαϊκή συσπήρωση σε όλη την Ελλάδα, τόσο στην περιφέρεια που ξεπέρασε το 10%, αλλά όσο και σε αρκετούς δήμους, ήταν πολύ θετικό. Είναι μια συνέχεια μια συσπήρωσης που εκφράστηκε και στις δύο βουλευτικές εκλογές, και στις πρώτες και στις δεύτερες βουλευτικές εκλογές, γύρω από το ΚΚΕ, τη θέση του. Αυτό βεβαίως εκφράστηκε ειδικότερα και στην Κεσαριανή. Στην Κεσαριανή η λαϊκή συσπήρωση της περιφέρειας πήρε 30%. Πολύ σημαντικό. Πολύ υψηλά ποσοστά. Πολύ ψηλότερο ποσοστό από αυτό το εθνικό. Και από το εθνικό και από αυτό που πήρε το ΚΚΕ στη Κεσαριανή. Και εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο πήραμε 35,3%. Ένα ποσοστό που είναι από τα ψηλότερα που έχουν καταγραφεί, όχι μόνο από εμάς, μετά την περίοδο του Παναγιώτη Μακρύ, του αείμνηστου δημάρχου τότε της πόλης. Δείχνει, βεβαίως ακουμπάει στη γενικότερη τάση, έτσι επηρεάζεται από τη γενικότερη τάση στήριξης των συνδυασμών που στήριξε το ΚΚΕ, βεβαίως πατάει και πάνω στην πείρα του λαού της Κεσαριανής, τόσο από την περίοδο που εμείς διοικήσαμε και έχει να συγκρίνει, αλλά και από την διοίκηση του εκλεκτού, γιατί την προηγούμενη φορά είχε στηριχτεί από Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ο προηγούμενος δήμαρχος, όλο αυτό το διάστημα. Άρα, γιατί λοιπόν, να σημειώσω σε αυτό και να το πω στους τηλεθεατές που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν. Είχαμε τρεις περιπτώσεις στην Αττική, τη δική σας περίπτωση στο Δήμο Κεσαριανής, την περίπτωση του Δήμου Χαϊδαρίου και την περίπτωση του Δήμου Πετρούπολης, όπου και στους τρεις δήμους ήταν οι διοικήσεις της λαϊκής συσπήρωσης την προηγούμενη τετραετία. Υπήρξε τώρα μία άλλη επιλογή των πολιτών και ουσιαστικά στις εκλογές τις πρόσφατες έχουμε ξανά επιλογή διοικήσεων της λαϊκής συσπήρωσης. Ναι, βεβαίως έτσι είναι, όπως το σωστά το είπατε. Έχουμε τρεις δήμους και έχουμε έξι συνολικά πανελλαδικά. Πέρα από την Ικαρία, την Πάτρα, έχουμε και το Τύρναβο. Έχουμε έξι δήμους συνολικά και σε αρκετούς δήμους μπήκαμε στο δεύτερο γύρο.
Εγώ αναφέρω αυτούς τους τρεις Δήμους, γιατί είχαμε και ναι, πριν και ουσιαστικά και είχαμε πριν επανεκλογή. Και αυτό είναι το. Ίσως και ένα μήνυμα που πρέπει να αναλύσετε. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Είπα για την Κεσαριανή ότι συνέκρινε. Βεβαίως ο κόσμος έκρινε με βάση όχι μόνο τη θέση μας και τη στάση μας. Γιατί είναι ως αντιπολίτευση εννοείται. Ναι, και τη στάση μας και όταν ήμασταν διοίκηση και όταν ήμασταν αντιπολίτευση. Και βεβαίως εμείς μιλήσαμε καθαρά στο λαό ότι εμείς θα είμαστε στο πλάι του και θα παλέψουμε μαζί του για προβλήματα που υπάρχουν, για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω αυτής της πολιτικής, τα προβλήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος και πρέπει να αναζητήσει λύσεις, αλλά και για προβλήματα τα οποία δεν είναι αρμόδιος. Ας πούμε, οι πληστηριασμοί σπιτιών δεν είναι αρμόδιος το Δήμο να σταματήσει, όπως θα είμαστε συμπαραστάτες στους ανθρώπους που το σπίτι τους πληστηριάζεται για κάποιο λόγο, για τους γνωστούς λόγους, δηλαδή, για τους γνωστούς λόγους που συμβαίνει. Και όχι μόνο για αυτά, ότι θα παλέψουμε μαζί του για μια σειρά από προβλήματα που είναι οξυμένα στην πόλη και τα γενικά, παραδείγματος χάρη μιλάμε για την κρατική χρηματοδότηση, η οποία εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες των Δήμων, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που έχουν. Μιλάμε για ζητήματα που έχουν... Εκεί, ας πούμε, στο θέμα της κρατικής χρηματοδότησης, πώς θα μπορέσετε εσείς να πιέσετε? Κοίταξε, θα προβάλλουμε καταρχήν την ανάγκη, θα συντονιστούμε με όσους Δήμους μπορούν να διεκδικήσουν. Αυτό θα το... σε όλη την γάμα των πρωτοβουλίων. Σας ερωτώ, γιατί δεν υπάρχει δήμαρχος που θα έρθει εδώ πέρα οποιασδήποτε απόχρωσης, ακόμα και κυβερνητικής απόχρωσης, μη σας πω της κυβερνητικής απόχρωσης ακόμα περισσότερο, ο οποίος δεν θέτει την κρατική χρηματοδότηση και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού ως προτεραιότητα. Συμφωνεί. Το θέμα δεν είναι τι θέτεις, γιατί πραγματικά είναι μια ανάγκη. Η χρηματοδότηση είναι αντικειμενικό. Ότι πέρα ότι έχει μειωθεί από το 2010 κατά 60%, 63-64% η κρατική χρηματοδότηση, τι έχει γίνει, έχουν αυξηθεί και οι ανάγκες σήμερα. Δεν είναι δηλαδή ότι οι ανάγκες είναι οι ίδιες με το 2010, παραδείγματος χάρη. Ή το προσωπικό. Έχουμε μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων σε όλη την γκάμα. Δηλαδή από την καθαριότητα, που είναι άμεση προτεραιότητα, μέχρι επιστημονικό προσωπικό. Άρα έχουμε όλη την γκάμα μείωση. Άρα κανείς δεν μπορεί, κανείς δήμαρχος, να κλείσει τα μάτια. Το θέμα δεν είναι αν αποτυπώνεις τις ανάγκες, αλλά είναι τι κάνεις για αυτές. Και εμείς, πέρα ότι έχουμε και άλλες διαφορές, δεν λέμε ότι είναι η μοναδική διαφορά, αλλά αυτό που βάζουμε σε όλα τα συλλογικά όργανα και αλλού είναι τι θα κάνουμε προκειμένου να λυθούν τέτοιου είδους ζητήματα και κρατικής χρηματοδότησης, αλλά και προσωπικού. Υπάρχει αιτία για αυτά. Η αιτία είναι, όσον αφορά τα οικονομικά, η κεντρική κατεύθυνση κυβέρνηση είναι η ανταπόδοση. Σου λέει, βάλε για ό,τι θέλεις, φορολόγησε τοπικά, στα οποία γενικά και η πλειοψηφία της και δεν διαφωνεί. Όταν λέει για ίδιους πόρους ή να δοθεί ο έμφυα στους Δήμους, δηλαδή να γίνει εισπράκτορας, φοροεισπράκτορας ο Δήμος, είναι συμφωνία με αυτή την κεντρική πολιτική. Έτσι, που ακολουθούν οι κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι μία, δεν περιορίζεται στην πολιτική αυτή που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, αγκαλιάζει όλες τις κυβερνήσεις. Υπάρχει το ζήτημα, ας πούμε, ένα είναι αυτό, υπάρχει το ζήτημα στο προσωπικό, που ενώ δεν απαιτείται μόνιμο προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας που θα μπορείς να ανταποκρίνεις στις ανάγκες σου, ποικίλες ανάγκες, χρησιμοποιούνται οι Δήμοι για να περάσουν ελαστικές μορφές απασχόλησης, όπως είναι ο τελευταίος νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση για την εργασία από 0-13, είναι τα περίφημα σκλαβοπάζαρα μέσα από τη Σκίνσε που υπάρχει, και ενώ σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, σου απαγορεύει να πάρεις προσωπικό για τις ανάγκες με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Δηλαδή έχουμε πολιτικές που εφαρμόζονται κεντρικές στην τοπική διοίκηση που δυσκολεύουν την ίδια τη λειτουργία τους. Και τι κάνουν, υπονομεύουν και τις εργασιακές σχέσεις, στην προκειμένη περίπτωση, των εργαζόμενων συνολικά. Εσείς πώς θα καταφέρετε από πρώτου να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια? Αυτά είναι από τα μεγάλα στοιχήματα. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, λοιπόν, γι' αυτό. Πρέπει να λειτουργήσετε με τη χρηματοδότηση που υπάρχει, παρόλο που αντιλαμβάνομαι, το έχετε κάνει και στο παρελθόν, θα πιέσετε
προς την κατεύθυνση να είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά και με το προσωπικό που υπάρχει. Θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα μαζί με τους εργαζόμενους στο να υπάρχει, να σταθεροποιηθούν οι εργασιακές σχέσεις. Τι εννοώ δυνατότητα? Παραδείγματος χάρη, εμείς στους παιδικούς σταθμούς, όταν ήμασταν διοίκηση, ποια ήταν η καλύτερη δυνατότητα που υπήρχε τότε? Είναι ανανεούμενες χρονιάτικες συμβάσεις. Δηλαδή, στην ουσία, κρατούσε το προσωπικό αυτό για πολλά χρόνια. Θα στηρίξουμε στις διεκδικήσεις που κάνουν είτε συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζόμενων. Θα στηρίξουμε, ας πούμε, διεκδίκηση μέσω του δικαστικού δρόμου, δηλαδή για μονιμοποίηση εργαζόμενων οι οποίοι είναι 2 και 3 χρόνια δουλεύουν στο αντικείμενο. Με παρατάσεις. Με συμβάσεις που παρατείνονται, που ανανεώνονται. Και φυσικά θα απαιτήσουμε να γίνουν διαγωνισμοί για μόνιμο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πρόβλημα. Εμείς δεν κρύβουμε το πρόβλημα στο λαό. Δεν του λέμε ότι αυτά είναι τα εύκολα ζητήματα, εμείς θα τα λύσουμε γιατί έχουμε ένα μαγικό ραβδί. Τι του λέμε? Ότι θα παλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να λύσουμε προβλήματα. Φυσικά, αυτά θα τα καταφέρουμε στο βαθμό που συνολικά έχουμε μία ανάπτυξη του κινήματος. Υπάρχουν κατακτήσεις, δεν λέμε ότι θα τα καταφέρουμε όλα, αλλά λέμε ότι θα είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή τη γραμμή. Το ζήτημα των προσλήψεων νομίζω είναι ένα θέμα που απασχολεί και θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα και όλους τους υπόλοιπους δήμους, όλους τους δήμους της χώρας. Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Είχαμε μείνει στο πώς βλέπετε τις πρώτες ημέρες και πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που θα κάνετε? Όπως είχαμε πει και προεκλογικά, υπάρχει βεβαίως ένα ζήτημα έργων προγραμματισμένων που έχουν είτε έχουν ενταχθεί είτε έχουν ολοκληρωθεί στο πρόγραμμα Τρίτης, τα οποία αυτά βεβαίως πρέπει να ολοκληρωθούν. Δεν συζητάμε για αυτά. Ναι, αυτά είναι, λέω, καθαρά. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κεσαριανή είναι το κυκλοφοριακό. Γιατί έχουμε την απόλυξη της Αττικής οδού και περνάει μέσα από την πόλη και για αρκετές ώρες την ημέρα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Ταυτόχρονα αυτό θα ενταθεί γιατί αρχίζουν τα έργα του μετρό σε 2 σταθμούς, οπότε θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα ενταθεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο άμεσα σκοπεύουμε να δούμε κινήσεις, υπάρχουν προτάσεις έτσι ώστε να διευκολυνθεί αυτή η κίνηση. Με αυτό δεμένο είναι βεβαίως και το συγκοινωνιακό, μια γραμμή που έχουμε δεν εξυπηρετεί. Η δημοτική συγκοινωνία που είχαμε ένα λεωφορείο και είχε καταργηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν μπορούμε πλέον να πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και με τη λειτουργία της δεύτερης γραμμής που λειτουργούσε παλιότερα, αλλά και με τη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας. Άρα θα την ενισχύσετε αυτό? Ναι, είναι από τους στόχους που θέλουμε να ενισχύσουμε με βάση αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει, δεύτερο όχι σε σειρά προτεραιότητας, γιατί αυτά όλα τα προβλήματα έχουν τη δικιά τους ανάγκη. Είναι τα σχολεία και οι ανάγκες των μαθητών. Χρειάζονται, είναι παλιά τα σχολεία της Κεσαριανής, χρειάζονται συντήρηση. Εμείς είχαμε κάνει μια προσπάθεια, είχαμε πάρει έξτρα στην προηγούμενη μας θητεία, όμως οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι μεγάλες και κανείς, η κοινωνία, όπως λέμε, αν θέλει να δείξει έμπρακτα την εκτίμησή του στο παιδί και τις ανάγκες του, πρέπει να ξεκινήσει και από τα σχολεία. Είναι μια ανάγκη και από τα σχολεία. Υπάρχουν ζητήματα με επιμέρους, αλλά όχι λιγότερα. Ας πούμε, υπάρχει το ζήτημα του βιλητικού σταθμού, είναι μια συνοικία, δεν είναι συνοικία ακριβώς, ο οποίος είναι πλευρά του Δήμου, ο οποίος ο οικισμός αυτός είναι μέσα στο πράσινο και στερείται από υποδομές στοιχειώδεις. Όταν λέω στοιχειώδεις, ίδρευσης, αποχέτευσης. Τόσο σοβαρά. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια εμείς όταν ήμασταν διοίκηση να προχωρήσουμε ορισμένα ζητήματα. Πύρο προστασίας φυσικά, γιατί είναι συνέχεια του βουνού, το ίδιο είναι πευκόφυτο, που θέλει άμεσες κινήσεις για να λυθούν αυτά τα ζητήματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας. Καταλαβαίνετε, είναι ζήτημα διεκδίκησης και θα τα προχωρήσουμε. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν, ας πούμε, και αντιπλημμυρικά, με την έννοια αυτά που υπάρχουν τα επιμέρους. Υπάρχουν ζητήματα αντισεισμικής προστασίας για τα σχολεία, πρώτα απ' όλα για τα δημόσια κτίρια. Μιλάμε πριν για πολιτική προστασία. Είναι ένα κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή, υπάρχουν τα ζητήματα αυτά που προαναφέραμε, προσωπικού, οικονομικά, που αυτά δένονται με όλο το πλέγμα των διεκδικήσεων. Έχουμε δηλαδή μια σειρά από, σας ανέφερα ανοιχτικά τώρα, από ζητήματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξετε την πρώτη μέρα. Τα οποία θα διεκδικήσουμε λύσεις, θα διεκδικήσουμε προγράμματα που να απαντάνε σε όλα αυτά τα ζητήματα.
έτσι ώστε να καλυτερεύσει συνολικά η ζωή των κατοίκων. Βεβαίως είναι η καθημερινότητα της πόλης που έχει να κάνει με τα απορρίμματα. Εδώ θέλω να πω ότι είναι ανοιχτό, έχει αναβληθεί το πρόστιμο. Γιατί περί πρόστιμου, Το τέλος ταφής, 20 ευρώ τον τόνο, που είναι πρόστιμο στην ουσία. Όχι στην ουσία, στην κυριολεξία. Γιατί δεν προχωράει στον βαθμό για όλους τους Δήμους. Ναι, γιατί κάνετε αυτή την ανάγνωση. Γιατί εγώ ακούω και την άλλη φωνή που λέει ότι είναι ένα κίνητρο. Γιατί είναι κίνητρο. Κίνητρο είναι να δώσεις... Εγώ προβάλλω όλες τις θέσεις με αυτή την έννοια. Κίνητρο είναι να δώσεις την ανάλογη χρηματοδότηση πραγματικά να προχωρήσει η ανακύκλωση, να προχωρήσουν όλες αυτές οι μορφές. Δεν είναι κίνητρο να βάζεις πρόστιμο γιατί δεν προχώρησαν, που δεν εξαρτώνται όλα από το, δεν εξαρτώνται από το Δήμο. Δεν υπάρχει δηλαδή δημοτική αρχή που να μην θέλει. Σχέδιο δεν υπάρχει, χρηματοδότηση δεν υπάρχει. Ας πω ένα παράδειγμα που είναι άμεσο. Έχει πάρει από την περιφέρεια, από τον ΕΣ, να ήρθανε βυθιζόμενοι κάδοι. Ο βυθιζόμενος κάδος θέλει ειδικό απορριμματοφόρο. Δεν μπορεί το κοινό απορριμματοφόρο να πάρει το βυθιζόμενο. Όχι, θέλει ένα που θα μπορεί έχει ένα ανυψωτικό κάτι. Ναι. Λοιπόν, ειδικό απορριμματοφόρο δεν υπάρχει. Για πέστε μου, ποιο είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέω είναι πρόστιμο. Δεν είναι κίνητρο χρηματοδότηση για έργα τα οποία να βελτιώσουν. Είναι πρόστιμο γιατί δεν έχει βελτιωθεί. Αυτό θα κάνουμε, Δήμαρχε, το επόμενο και αυτό διάστημα θα μετακυλήσει στους κατοίκους. Κατοίκους μέσω του Δημοτικού. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα που βεβαίως εμείς λέμε για το ζήτημα της ανακύκλωσης πρέπει να πάρθουν μέτρα, αλλά με ένα σχεδιασμό που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων να μπουν σε αυτή τη λογική και όχι επιχειρηματικά σχέδια. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που τέλος πάντων. Θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς ειδική συζήτηση στο επόμενο διάστημα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι. Θα είναι από τα φλέγοντα ζητήματα. Είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τις επόμενες δημοτικές αρχές. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.